Λιγότερο από 8 μήνες μετά την τραγωδία στην ναυτική βάση Ευαγγελός Φλωράκης στο Μαρί και καταχωρήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακα στα κατηγορητήρια για τους 8 υπόπτους, τους οποίους είχε αποκαλύψει κατά το πρόσφατο παρελθόν το ΣΥΓΜΑ. Υποκατηγορία είναι λοιπόν η τέος Υπουργή Εξωτερικών Μάρκος Κυπριανού και Άμυνας Κώστας Παπακώστας, η τέος αρχηγός και υπαρχηγός του στρατεύματος της Εθνικής Φρουράς, οι αντιστράτηγοι Πέτρος Τσαλκίδης και Σάβας Αργυρού, ο συνταγματάρχης Γιώργος Γεωργιάδης, ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι τελούντες να πούμε σε διαθεσιμότητα Ανδρέας Νικολάου και Πάμπος Χαραλάμπους, καθώς και ο διοικητής της ΕΜΑΚ Ανδρέας Λοϊζίδης. Οι κατηγορίες με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι είναι αυτή της ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης θανάτου εξαμελίας, της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος και των πράξεων που προκαλούν σωματική βλάβη. Σε διαδικαστικά τώρα ζητήματα, Νικήτα, κυρίες και κύριοι, αποδόθηκε η καθυστέρηση 2 σχεδόν μηνών ύστερα από την απόφαση για το ποιοι θα διωχθούν ποινικά μέχρι και την καταχώρηση της υπόθεσης σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λάρνακας. Νικήτα. Λοιπόν, ό,τι προκύψει, οποιασδήποτε αντιδράσεις θα μας τις μεταφέρεις σε λίγο, Νέστορα. Πάμε στο νομικό τον κύριο Αντώνη Γλυκή. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γλυκή. Καλώς σας μεσημέρι. Η διαδικασία από εδώ και μπρος, μετά την καταχώρηση των κατηγορητηρίων, ποια είναι? Αντιλαμβάνομαι ότι καταρχήν θα πρέπει να πω ότι οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι έχω ακούσει από εσάς και από κάποια sites που έχω δει στο ίντερνετ. Δεν έχω προσωπική γνώση για τα ζητήματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, οι κατηγορούμενοι, στους κατηγορούμενους θα πρέπει να επιδοθούν τα ποινικά έντυπα και επί του εντύπου αυτού θα αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να εμφανιστούν ενώπιον του κατηγορητηρίου Λάρνακας, εάν η υπόθεση έχει καταχωρηθεί στη Λάρνακα. Εκεί έχει καταχωρηθεί, μάλιστα. Οπότε, αντιλαμβάνομαι ότι στο δικαστήριο αυτό θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να δώσουν την απάντησή τους, δηλαδή πώς τοποθετούνται. Βάσει της εμπειρίας σας, όλη αυτή η διαδικασία πόσο χρόνο θα πάρει? Κύριε Νικητά, η υπόθεση αυτή θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις μετά την τραγωδία του 1974. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση και εδώ έγκυτο και προηγούμενες επιστολές μας προς το Γενικό Εισαγγελέα ότι με βάση τα γεγονότα τα οποία έχουν αναλυθεί σε αρκετά πορίσματα, δεν είναι άγκη να αναφέρομαι τώρα και να επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι το υλικό ήταν έτοιμο από πολύ πιο πριν και θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταχώρηση της ποινικής υπόθεσης αυτής. Συνεπώς, είμαι της άποψης ότι είτε με οδηγίες του ανωτάτου δικαστηρίου, είτε άλλος πώς, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης. Δηλαδή, αμέσως μετά την απαγγελία των κατηγοριών, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να οριστεί δικάσιμος και η υπόθεση, η ακροαματική διαδικασία να ξεκινήσει. Εάν τα πράγματα είναι όπως θα επιθυμούσαμε να γίνουν, με τον τρόπο που προανέφερα, η υπόθεση αυτή, ανάλογα βέβαια και με τους μάρτυρες που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσοι είναι, θα μπορούσα να πω ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να έχουμε απόφαση δικαστηρίου. Άρα να μένουμε και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για να αρχίσουν τα πράγματα να μπαίνουν στην σωστή σειρά. Η ακροαματική διαδικασία.